Καλημέρα. Αν θέλεις να μάθεις γιατί δεν αρκεί μόνο η προσπάθεια για να πετύχεις ένα στόχο, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα να τους ξυπνάμε πρωί. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεραπών Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά, Δευτέρα έως Κυριακή, για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα θα μιλήσουμε γιατί δεν αρκεί μόνο η προσπάθεια όταν θέλουμε να πετύχουμε ένα στόχο. Σίγουρα αυτό που μεσολαβεί ανάμεσα σε εμάς και στο στόχο είναι αρκετή πάρα πολύ προσπάθεια και πολύ πείσμα. Δυστυχώς όμως δεν αρκεί μόνο αυτό. Καλημέρα! Αχ, καλά περνάμε, καλά! Αχ, τι ωραίο πράγμα να δέχεσαι καλημέρες πρωί, μπράβο! Λοιπόν, δεν αρκεί μόνο η προσπάθεια, δεν αρκεί μόνο το ζόρι, αρκεί και χρειάζεται και κάτι άλλο. Πέρα από την προσπάθεια, πέρα από το ζόρι, χρειάζονται και θυσίες. Πολλές θυσίες. Το ξέρω ότι στα χαλάω τώρα λίγο. Γιατί θα μου πεις, ναι ρε φίλε, το ξέρω ότι χρειάζονται θυσίες. Δεν χρειάζονται οι θυσίες μόνο αυτές που φαντάζεσαι. Υπάρχουν και οι παράπλευρες θυσίες που πρέπει να κάνεις εσύ ο ίδιος. Ποιες είναι αυτές? Παραδείγματος χάρη, εμείς κάθε μέρα είμαστε εδώ πέρα 6 ώρα το πρωί ζωντανά για 179, αν θυμάμαι καλά, βιντεάκια συνεχόμενα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πρωί, Δευτέρα είτε Παρασκευή είτε Κυριακή, πρέπει να ξυπνάμε 5 ώρα το πρωί για να φτάνουμε σε μια κατάσταση ο εγκέφαλός μας όταν θέλουμε να κάνουμε το βιντεάκι να μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Άρα αυτό σημαίνει ότι εκτός ότι χάνουμε τον πρωινό ύπνο, θα πρέπει να κοιμηθούμε και πιο νωρίς το βράδυ. Δεν είναι όταν περιμένεις να ξυπνήσεις 5 ώρα και να είσαι φρέσκος και να κοιμηθείς 3 ώρα το βράδυ. Μπορεί να το κάνεις ρε και που μια στο τόσο, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις συνεχόμενα. Άρα χάνεις και τον πρωινό ύπνο, χάνεις και τη βραδινή έτσι, διάρκεια της εξόδου, της τηλεόρασης που θέλεις να δεις κτλ. Αντίστοιχα, αν θέλεις να πετύχεις κάτι άλλο, θα πρέπει να θυσιάσεις κάτι εσύ προσωπικά πέρα από αυτό που αισθάνεσαι ότι χρειάζεται. Ο αθλητής θα θυσιάσει και τις εξόδους, αλλά θυσιάσει και την διατροφή του, θα θυσιάσει και όλες τις άλλες απολαύσεις εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών που έχουμε εμείς που να ασχολούμαστε με τον πρωταθλητισμό. Εκτός όμως από τις δικές σου θυσίες, και εκεί είναι το σημερινό μας μήνυμα, θυσίες πρέπει να κάνουν και αυτοί που είναι δίπλα σου. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό, ότι μαζί με σένα θα χρειαστούν να κάνουν θυσίες κι άλλοι. Και αυτό φυσικά θα πρέπει να το αναγνωρίσεις. Δεν είναι σόν και καλά αναγκαίο να θέλουν οι άλλοι να κάνουν τις θυσίες. Θα πρέπει να τους δώσεις πίσω κάποια πράγματα για να μπορέσουν κι αυτοί να κουβαλήσουν το δικό σου το βάρος. Πουχου! Μαζί με εμάς ξυπνάει και η αγαπημένη μου γυναικούλα. Γιατί 5 ώρα το πρωί όταν χτυπάει το ξυπνητήρι, αναγκαστικά ξυπνάει και άλλος που είναι δίπλα σου. Και μάμα, μπορείς να κοιμηθείς, okay, όλα καλά. Έλα που δεν μπορεί να κοιμηθεί η καημένη και έχει πάρει και αυτή σε ρή τώρα τόσες μέρες και άλλες πόσες θα χρειαστούν να ξυπνάει και αυτή καθημερινά και όταν είναι καθημερινές και όταν είναι Σαββατοκύριακο. Και τώρα όσο είμαστε στη δουλειά και όταν θα είμαστε στις διακοπές. Άρα λοιπόν, εκτός από την προσπάθεια, εκτός από τη δική σου την επιμονή, χρειάζονται θυσίες τόσο από αυτές που έχεις στο μυαλό σου αλλά και αυτές που δεν έχεις. Όχι μόνο από σένα όμως, το κυριότερο χρειάζονται και από αυτούς που είναι πολύ κοντά σου. Στήριξε λοιπόν τους δίπλα σου, τους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου, αναγνώρισε τους την προσπάθεια, ανταπέδωσε τους τη θυσία που κάνουν και αυτοί για σένα, γιατί μόνο έτσι μπορείς να πας μπροστά και να πετύχεις το όνειρό σου. Πίσω από κάθε επιτυχημένο άνθρωπο, είτε η γυναίκα είναι είτε άντρας είναι, υπάρχει κάποιος άλλος που το στήριζε. Αναγνώρισε το, μην το ξεχνάσεις, η αναγνώριση είναι πολύ σημαντική. Αυτά λοιπόν για σήμερα, star38fm.gr για όσους θέλουν να συνεχίσουν μέχρι και τις 8 με υπέροχη ελληνική μουσική και έτσι με ενέργεια και πολύ ωραίο πρωινό διάλογο. Αυτό το θέμα θα το συνεχίσουμε να το επεκτείνουμε παρέα με όλους τους φίλους της παρέας του Coach Today της ραδιοφωνικής. Αν πάλι σου δίνει αξία αυτό το βίντεο, κάνε ένα like στη σελίδα μας, πλησιάζουμε στα 3.000 like, βοήθησέ μας να τα πετύχουμε, μεγαλώνει έτσι παρέα. Και όσο αυξάνει δύναμη και της δίνεται δύναμη, τόσο γυρίζει πίσω πολλαπλάσιο σε εσάς. Αύριο έχουμε βιβλίο, γι' αυτό το λέμε, κληρώσεις βιβλίων. Αν πάλι σας δίνουν αξία, μπορείτε να τα στείλετε και με μια κοινοποίηση και με ένα προσωπικό μήνυμα και σε κάποιον άλλον, να του κάνει το κλικ το πρωινό και να ξυπνάει το πρωί με κέφι και ενέργεια. Καλή συνέχεια λοιπόν.
Μυρίζει Σαββατοκύριακο, Πέμπτη σήμερα. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα κόσμε, φίλια πολλά, γεια σας.